Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού, όπου σήμερα, όπως θα καταλάβατε και από τον τίτλο, έχουμε ένα story time όπου πάρα πολύ μου το ζητήσατε και έτσι θα μιλήσουμε για κάτι που μου συνέβη πριν περίπου 3 μήνες, όπου ναι, είδα στον ύπνο μου την μόρα. Αλλά, πρωτού αρχίσω να σας αφηγούμε την δική μου ιστορία, θα διαβάσουμε κάποια άρθρα από το ίντερνετ, για να καταλάβετε κι εσείς, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι η μόρα, να καταλάβετε κι εσείς περίπου περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, ας αρχίσει αμέσως το βίντεο. Δικό σας! Λοιπόν, σε μια σελίδα στο ίντερνετ όπου λέγεται Ιατροπέδια, υπάρχει ένα πολύ σχετικό άρθρο που μιλάει αναλυτικά για τη μόρα. Θα σας διαβάσω μερικά πραγματάκια για να μπείτε και εσείς λίγο στο κλίμα για το περί τίνος πρόκειται και μετά θα σας αφηγηθώ την ιστορία μου. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει: Υπνική παράλυση. Τι είναι η δαιμονική μόρα και πότε μας συμβαίνει? Έχετε νιώσει ποτέ σαν να είστε ξύπνοι στο κρεβάτι αλλά να μην μπορείτε να κινηθείτε? Μπορεί να αισθάνεστε έναν πολύ μεγάλο φόβο εκείνη τη στιγμή, αλλά όσο και αν προσπαθείτε, δεν θα μπορέσετε να καλέσετε βοήθεια. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται υπνική παράλυση. Η υπνική παράλυση σημαίνει παρεπιπτόντως όταν, όπως είπε και πιο πάνω, μπορείς να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις και δεν μπορείς να κουνηθείς. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή ονομάζεται υπνική παράλυση. Είναι γνωστή και με την ονομασία μόρα. Και εκτός από έντονο φόβο, μπορεί να σας κάνει να δείτε ή να ακούσετε πράγματα που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Αυτό ένιωσα κι εγώ. Οι ειδικοί σε θέματα ύπνου υποστηρίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ύπνική παράλυση είναι απλά ένα σημάδι ότι το σώμα σας δεν περνάει ομαλά μέσα από τα επιμέρους στάδια του ύπνου. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο η μόρα να συνδέεται με κάποια βαθύτερα ψυχικά προβλήματα. Βαθύτερα ψυχικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζω, οπότε προφανώς το άρθρο μέχρι στιγμής θα πάει πολύ καλά. Anyway, τι είναι η υπνική παράλυση να δούμε τώρα? Πρόκειται επί της ουσίας για ένα περίεργο συναίσθημα όπου ενώ το άτομο έχει αίσθηση του περιβάλλοντος, αυτό που είχα κι εγώ, και συνείδηση για το τι του συμβαίνει γύρω του, δεν μπορεί να κινηθεί, να μιλήσει και να ανταποκριθεί. Αυτό συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος και όλο το σώμα δεν συγχρονίζονται στον τρόπο που μεταβαίνουν από τη μία φάση ύπνου στην επόμενη. Εδώ το λέει κάπως επιστημονικά, προφανώς με πολύ απλά λόγια θέλει να πει ότι όταν ο εγκέφαλος με το σώμα δεν συνδέονται για να ξυπνήσουν μαζί ταυτόχρονα. Γιατί τυχαίνει αυτό, μερικές φορές ο εγκέφαλός μας να ξυπνάει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι το σώμα μας, οπότε γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό. Anyway, τέλος πάντων, πότε συμβαίνει η υπνική παράλυση? Συνήθως συμβαίνει σε μία από τις εξής δύο φορές. Τη στιγμή που σας παίρνει ο ύπνος, οπότε και ονομάζεται υπναγωγική ή πρώινη παράλυση ύπνου. Εγώ το έπαθα στο ξύπνιο. Ή η δεύτερη, τη στιγμή που ξυπνάτε από τον ύπνο σας, οπότε και ονομάζεται υπνοπομπική ή μεταυπνική παράλυση ύπνου. Εγώ ήμουν όταν ξύπνησα. Τέλος πάντων, τι άλλο έχει εδώ. Και τέλος, ποιος κινδυνεύει από την υπνική παράλυση? Περίπου 40% των ανθρώπων μπορούν να βιώσουν τουλάχιστον μία φορά τη ζωή τους αυτό το φαινόμενο. Είναι μια σχετικά κοινή κατάσταση που παρατηρείται συνήθως στα εφηβικά χρόνια. Εγώ δεν είμαι σε εφηβικό χρόνο, anyway. Άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας μπορούν να το βιώσουν, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι είναι μια κατάσταση που μπορεί να έχει και κληρονομικά χαρακτηριστικά. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να συνδέονται με την υπνική παράλυση είναι η έλλειψη ύπνου, που μπορεί να είχα και αυτό όταν το έπαθα, ένα ακανόνιστο ή μη σταθερό πρόγραμμα ύπνου που αλλάζει συχνά, και αυτό το κάνω. Ψυχικές παθήσεις, όχι, δεν έχω. Το να κοιμάται κανείς ανάσκελα, ναι, κοιμάμαι και ανάσκελα και μπρούμητα. Άλλα προβλήματα ύπνου, δεν έχω. Χρήση ορισμένων φαρμακών, δεν παίρνω. Κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, δεν παίρνω.
Οπότε, ας αφήσουμε τώρα όλα αυτά τα επιστημονικά. Εν λίγη η μόρα για κάποιους υπάρχει, για κάποιους επιστήμονες δεν υπάρχει και είναι απλά όλο αυτό που σας διάβασα με τις διαταραχές ύπνου. Anyway, λοιπόν, ας σας εξηγήσω τώρα την δική μου ιστορία. Ήτανε περίπου πριν 2 μήνες. Εγώ γενικά τα μεσημέρια δεν κοιμάμαι σχεδόν καθόλου, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, ήμουν στο δωμάτιό μου. Ασχολιόμουν με το PC μου, κάποια στιγμή το κλείνω, ξαπλώνω στο κρεβάτι, είχα το κινητό μου. Και για κάποιο πολύ παράξενο λόγο με πιάνει μια αφόρητη νύστα όπου δεν άντεχα να κρατήσω τα μάτια μου. Και όλο αυτό έγινε πάρα πολύ ξαφνικά. Τέλος πάντων, εμείς το πολύ λίγο κλείνω το κινητό μου, ξαπλώνω, κοιμάμαι. Εγώ στον ύπνο μου κοιμάμαι η μπρούμητα, η ανάσκελα. Εκείνη την ημέρα κοιμόμουν μπρούμητα όμως. Τέλος πάντων, μετά από προφανώς 1-2 ώρες ξυπνάω και νιώθω το χειρότερο πράγμα που είχα νιώσει στη ζωή μου. Ενώ ξύπνησα με έναν πολύ δυνατό θόρυβο, όπου δεν θυμάμαι καν να εξηγήσω τι είναι αυτός. Κάτι σαν κρότος, κάτι σαν να έκλεισε κάτι δυνατά κοντά μου, σαν να κοπάνισε μια πόρτα. Ξύπνησα δηλαδή από έναν κρότο. Anyway, ξυπνάω, παίζω με τα μάτια μου γύρω-γύρω το χώρο για να δω τι ακριβώς γίνεται, συνειδητοποιώ ότι κοιμόμουνα. Πάω να σηκωθώ, δεν μπορούσα να σηκωθώ και ένιωθα από πίσω στην πλάτη μου κάποιον να με πατάει πολύ δυνατά στο κρεβάτι και να μην μπορώ να σηκωθώ. Εκεί η αλήθεια είναι ότι χέστηκα λίγο και αμέσως προσπάθησα να φωνάξω κάποιον για να μ' ακούσει, γιατί στο σπίτι μου ήταν και η υπόλοιπη οικογένειά μου. Και προσπάθησα να φωνάξω κάποιον για να μ' ακούσει, αλλά ένιωθα το στόμα μου ότι κινείται, αλλά χωρίς να βγαίνει φωνή, δηλαδή ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και εκεί πέρα προσπαθούσα να κουνήσω χέρια, πόδια, δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Ήταν πάρα πολύ αγχωτικό όλο αυτό. Απ' τη μία νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Απ' την άλλη νόμιζα ότι είχα μείνει παράλυτος γιατί δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε καν το πόδι μου. Απ' την άλλη νόμιζα ότι κάτι είχε πάθει φωνή μου γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω. Όλο αυτό κράτησε περίπου 3 λεπτά. Αυτά τα 3 λεπτά ήταν ίσως τα χειρότερα ever για μένα γιατί είχα χυστεί πάρα πολύ, είχα φοβηθεί αφάνταστα και λίγο προτού ξυπνήσω, λίγο δηλαδή προτού μπορέσω να κινηθώ, νιώθω από πάνω μου να φεύγει αυτό το πράγμα, δηλαδή εκείνη την ώρα που έφυγε από πάνω μου αυτό το πάτημα, έκανα ένα δηλαδή το θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οξυγονώθηκα, ήταν λες και δεν μπορούσα να πάρω αέρα. Και όταν φεύγει τέλος πάντων από πάνω μου αυτό το πάτημα, παρατηρώ στο χώρο για ένα πολύ παράξενο λόγο και πολύ γρήγορα ένα μαύρο πράγμα να εξαφανίζεται. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα καταλάβει τι γίνεται, σκόνομαι γρήγορα, πάω στην κουζίνα, πίνω νερό, εξηγώ στους δικούς μου τι ακριβώς είχε γίνει, αλλά προφανώς τώρα ή το γνωρίζαν και δεν θέλαν να με τρομάξουν ή δεν μου το γνωρίζαν, δεν πήγε το μυαλό τους. Μου είπαν ότι απλά μπορεί να ήταν κάτι από τον ύπνο μου και είχε μείνει εκεί το θέμα. Μετά όμως από περίπου έναν μήνα που έτυχε να το συζητάμε με μια κοινή παρέα όπου είχε τα ίδια πράγματα με τη μόρα και με αυτά, με έβαλε στη διαδικασία να το ψάξω κι εγώ και έτσι πήγα και μίλησα κάπου και μου είπανε ότι όντως ήταν η μόρα εκείνη την ημέρα στον ύπνο μου. Και γι' αυτό, λίγο πριν το τελειώσουμε το βιντεάκι, θα σας πω και μια προσευχή που μου είχαν πει για να την χρησιμοποιώ σε περίπτωση που ξαναπάθω κάτι τέτοιο. Πάρε μολύβι και χαρτί και γράφε. Πήρες μολύβι και χαρτί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γράψε. Μόρα, μόρα, αιμοβόρα. Μέτρα τα βότσαλα της γης και τα άστρα του ουρανού και έλα να με βρεις. Αυτή είναι η προσευχούλα που πρέπει να λέμε. Αν δεν την ακούσετε σωστά θα την έχω και κάτω στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Λοιπόν, όταν νιώσετε κάτι τέτοιο είναι πολύ καλό να τη χρησιμοποιήσετε. Διότι όταν πούμε αυτή την προσευχούλα η μόρα φεύγει, τουλάχιστον έτσι λένε, συγγνώμη, και αυτό σημαίνει μόρα μόρα αιμοβόρα, σημαίνει μόρα μόρα αιμοβόρα επειδή είναι κακιά, μέτρα τα βότσαλα της γης και τα άστρα του ουρανού και έλα να με βρεις. Και συμβολίζει το ότι μέχρι να μετρήσει όλα τα βότσαλα της γης και όλα τα άστρα του ουρανού, προφανώς και εμείς δεν θα ζούμε. Οπότε αυτή ήταν η προσευχούλα, αυτό ήταν το βίντεο, αυτή ήταν η δική μου ιστορία. Αν σας άρεσε μην ξεχνάτε να πατάτε ένα like για να το καταλάβω,
μία εγγραφή στο κανάλι μου αν έρχεστε πρώτη φορά, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βιντεάκια. Και περιμένω δικό σας σχόλιο κάτω από αυτό εδώ το βίντεο, για να μου πείτε κι εσείς τη δική σας ιστορία και αν ποτέ σας συνέβη κάτι τέτοιο. Τέλος, μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στα social media μου, Facebook και Instagram που υπάρχουν στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα επόμενο βιντεάκι. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας!